Πούμε και πάλι σε λίγο. Τώρα οι προκλήσεις και οι ύβρις από βουλευτές της Χρυσής Αυγής δεν έχουν τέλος, καθώς φαίνεται, κυρίες και κύριοι. Σήμερα ήταν η σειρά του Ηλία Παναγιώταρου να τραβήξει πάνω του όλα τα βλέμματα, εκτοξεύοντας ύβρις κατά της κυβέρνησης και του ΚΚΕ. Παράλληλα, ο ίδιος βουλευτής εμφανίζεται σε ρεπορτάζ του Αυστραλιανού δικτύου SBS να λέει ότι το κόμμα του φιλοδοξεί να αναδειχθεί στην αντίστοιχη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, αλλά και να παροτρύνει τους Έλληνες αντί να αυτοκτονούν, να σκοτώνουν αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τα προβλήματά τους. Νέα προκλητική εμφάνιση της Χρυσής Αυγής στο Κοινοβούλιο, με τον βουλευτή του κόμματος Ηλία Παναγιώταρο να χαρακτηρίζει το πολιτικό κατεστημένο σάπιο και τους υπουργούς διεστραμμένους που κατακλέβουν τον ελληνικό λαό. Μέτρα ανακούφισης με φυτευτούς υπουργούς οικονομικών που έχουν παρελάσει και πάρει με ερωτηματικό οδηγίες από διάφορες λέσχες Bilderberg και αλλού, και πω τη σύμπτωση και αυτοί προέρχονται από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αν δεν καλάσω, ο κύριος Τουρνάρας ήταν και στην ΚΝΕ Λονδίνου, κάτι τέτοιο, όταν σπούδαζε σε ένα πανάκριβο πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Ο Ηλίας Παναγιώταρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο Κομμουνιστικό Κόμμα, κάνοντας μάλιστα λόγο για σχέσεις του κόμματος με επιχειρηματίες, αλλά και για υιοθέτηση των μνημονιακών πολιτικών. Τα μαντρόσυλα του συστήματος είστε εσείς. Και το έχετε αποδείξει περίτρανα και στις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις που γινόταν στο Σύνταγμα, που έρχονταν εκατομμύρια Έλληνες πολίτες χωρίς κομματικές σημαίες. Και εσείς με τις κομματικές σας σημαίες κάνατε γραμμές και περιφρουρούσατε τη Βουλή, όλοι αυτοί που εκατομμύρια Έλληνες πολίτες την είχαν στο μάτι. Και εσείς και οι εχθροί σας καπιταλιστές είστε οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Η προκλητική στάση του ίδιου βουλευτή κάνει το γύρο της Αυστραλίας μέσα από ειδική εκπομπή που μεταδίδεται από το δίκτυο SBS. Στην εκπομπή που έχει ως θέμα την άνοδο της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα, ο Ηλίας Παναγιώταρος λέει ότι το κόμμα του φιλοδοξεί να αναδειχθεί στην αντίστοιχη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, σαν δεύτερη κυβέρνηση προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. Αίσθηση δε προκαλεί η δήλωσή του για το τι πρέπει να κάνουν οι Έλληνες. We're not like this. Αντί να αυτοκτονούν οι Έλληνες, θα έπρεπε να σκοτώνουν αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τα προβλήματά τους. Ποιοι είναι αυτοί? Οι τραπεζίτες, φυσικά. Bankers, of course. Για πολλωστή φορά, τα λεγόμενα εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής διαστρεβλώνονται εντέχνως από ξένα μέσα ενημέρωσης. Η επίμαχη δήλωση του βουλευτή μας, Ηλία Παναγιώταρου, αφορούσε τον πολιτικό θάνατο του διεφθαρμένου συστήματος της μεταπολίτευσης και τη δυνατότητα που έχει ο Έλληνας πολίτης να τιμωρήσει με την ψήφο του τους υπαίτιους της δυστυχίας μας. Πάντως, το ρεπορτάζ του Αυστραλιανού δικτύου καταγράφεται η στυλίτευση της ιδεολογίας και των πρακτικών της Χρυσής Αυγής από φορείς, δημοσιογράφους και εκπροσώπους αντιρατσιστικών ενώσεων μέσω δηλώσεων, όπως δημοσιογράφων, ανθρώπων του πνεύματος και δημόσιων λειτουργών.